5 μυστικά για να χάσεις κιλά πολύ πιο γρήγορα. Tip νούμερο 1 για να χάνεις πιο γρήγορα. Πρωινό σκουπίδια, εντάξει. Μασαρό, το πρωινό είναι το πιο. Μασαρό, ου, το ένα το άλλο. Τα έχουμε ακούσει και τα έχουμε ξανακούσει. Αυτό που δεν ξέρεις είναι ότι το πρωινό είναι μια απάτη. Μια απάτη για να σε κρατάει χοντρό, για να σε αρμέγουν από τα λεφτά σου. Παλιά δεν τρώγανε πρωινό. Στις πύλες άνθρωποι δεν τρώγανε πρωινό. Στην αρχαία Ελλάδα δεν τρώγανε πρωινό. Ήταν όλοι φέτες, ήταν όλοι έτσι όπως πρέπει. Τώρα που τρώγανε πρωινό, να η κοιλιά τόση. Κρέμεται. Εντάξει, και δεν είναι απλά το πρωινό. Και το τι τρως το πρωί. Δημητριακά fitness, φυσικούς χυμούς, ταχύνια, φυσικοβούντρα. Για ποιο λόγο. Οπότε έχουμε το 16-8. 16 ώρες νηστεία, 8 ώρες σύντηση. Αν το κάνεις αυτό, θα αρχίσεις να χάνεις πολύ πιο γρήγορα. Τώρα, αν θες να χάνεις ακόμη πιο γρήγορα, τι μπορείς να κάνεις. Μπορεί να πάμε στις 24 ώρες. Τι σημαίνει αυτό, ένα γεύμα την ημέρα. Οπότε, μυστικό νούμερο 2, 24 ώρες. Ένα γεύμα την ημέρα. Ω, πώς γίνεται αυτό. Α, τρελό αυτό που λες. Α, είσαι ακραίο, σαρό. Μήπως είσαι υπερβολικός. Κάνουμε ακραία πράγματα για να έχουμε ακραία καλά αποτελέσματα. Πώς αντέξω την πείνα. Καφέ σκέτο, νερό πολύ. Εντάξει, και θέλει και 3 μέρες ο οργανισμός να μπει σε ροή. Εάν δεν αντέχεις την 24ωρη, κολλάς το 16-8. Πρωινό ποτέ. Αν θες και το έχεις συνηθίσει και θες ένα βήμα παραπέρα, φύγαμε για την 24ωρη. Τώρα, μπορεί να έχεις απορίες. Πώς να κάνω αυτό, τι να φάω, το να τ' άλλο. Θα μου στείλεις στο Instagram. Ακολούθησε με στο Instagram, στείλα ένα μήνυμα εκεί και έλα να το πούμε. Εντάξει, μην τα αφήσεις. Αν τα αφήσεις, θα σε αφήσει. Αν το βλέπεις ώρα, έλα. Πάμε να το κάνουμε. Λοιπόν, μετά. Μυστικό νούμερο 3. Στο πρώτο γεύμα που θα φας, θα πιεις ξύδι μυλόξιδο. Το μεσημέρι είναι να φας το γεύμα σου, ας πούμε, κάνεις 16-8 ή να φας το πρώτο σου γεύμα. Πριν, 10 λεπτά πριν, κλακ, ένα σπινάκι μυλόξιδο. Κα, θωρακίζει τον οργανισμό. Άμα έχεις θέμα με την πείνα, πριν από κάθε γεύμα και ένα μυστικό, πριν από το τσιτ ή να φας παγωτό, φάει λίγο μυλόξιδο πριν, εντάξει. Θα απορροφηθεί πιο αργά. Δεν θα γίνει λίπος αυτό που θα φας. Δεν θα καταστρέψει το μεταβολισμό σου και ζάχαρη να φας και ανθυγιεινά να φας και πατάτες τηγανιτές να φας. Αν παίξει το κολπάκι με το ξύδι. Εντάξει. Ξύδι πριν το τσιτ για να μην μετρήσει. Δεν είναι ότι δεν μετράει. Είναι ότι απορροφιέται πολύ πιο αργά. Κρατιέσαι πολύ περισσότερο. Κάντο. Κάντο. Θα δεις, θα με θυμηθείς. Εντάξει. Πόσες φορές λες θα φάω λίγο, φάω μια μπάλα παγωτό, καταλήγεις να τρως όλο το παγωτάτζίδικο. Σε σώσει το ξύδι, θα σε σώσει. Λοιπόν. Πάμε στο επόμενο μυστικό, το οποίο είναι η γυμναστική. Εντάξει. Τώρα, εγώ δεν είμαι ποτέ τη γυμναστική. Έχουμε καλοκαίρι, κάνει ζέστη. Θα πας να κάνεις μπάνιο. Εντάξει. Κολύμπα. Κολύμπα. Πρέπει να πας κάπου. Πάρε το περπατώντας. Εντάξει. Βάλε την κίνηση μέσα στη ζωή σου. Μην είσαι τώρα με το αμάξι. Αμάξι σούπερ μάρκετ, σούπερ μάρκετ, αμάξι σπίτι. Αμάξι στο μαγαζί, αμάξι για να φάω. Αμάξι. Άστο το αμάξι το ρημάδι να πούμε. Άστο το ρημάδι να ηρεμήσει και αυτό λίγο. Πάρε και. Πάρκαρε λίγο μακριά, πάρε λίγο με τα πόδια. Εντάξει, μυστικό μεγάλο. Επόμενο μυστικό είναι ο υδατάνθρακα. Εντάξει, τώρα πες ότι χάνεις. Κάνεις και στις 24 ώρες και χάνεις. Αλλά δεν χάνεις τόσο γρήγορα ή έχεις κολλήσει. Παμ, κόψουμε τις υδατάνθρακες για 1-2 εβδομάδες. Κλακ, ξεκλειδώσει ο μεταβολισμός. Θα πέσουμε κάτω από το όριο που είναι, που κολλάμε συνήθως. Και μετά μπορούμε να τους επαναφέρουμε. Εντάξει, ένα κόλπο άλλο, ο υδατάνθρακα. Οπότε, αυτά είναι τα 5 μυστικά που μπορείς να κάνεις για να χάνεις πολύ πιο γρήγορα. Αν έχεις απορίες, στείλε μου ένα μήνυμα στο Instagram και θα τα πούμε. Εντάξει.